Πίεση και λύση του κεντρικού αστυνομικού σταθμού Πάφου βρίσκεται από χθες το απόγευμα 54χρονη από τη Βουλγαρία. Η ύποπτη επισκέφθηκε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Πάφου και έκλεψε από δοκιμαστήριο ένα φόρεμα, αφού προηγουμένως είχε αφαιρέσει το συναγερμό. Έγινε αντιληπτή από τις πολίτριες και πριν προλάβει να απομακρυνθεί από το πολυκατάστημα, την πρόλαβαν οι υπεύθυνοι ασφαλείας. Αφού ερευνήθηκε η τσάντα της, εντοπίστηκε το φόρεμα καθώς και μια γυναικεία μπλούζα. Το αστυνομικό δελτίο παραμένουμε, όπου σαν το ποντικό στη ΦΑΚΑ πιάστηκε ψεύτης 8:40 από πολίτες, 42χρονος Γεωργιανός, αιτητής πολιτικού ασύλου. Τον αντιλήφθηκαν ονούφρι, ενώ προσπαθούσε να διαρρήξει κατοικία επί της οδού Νικολάου Νικολαίδη στην Πάφο. Συγκεκριμένα προσπαθούσε να παραβιάσει παράθυρο της κατοικίας, το οποίο ωστόσο τον δυσκόλευε. Γείτονες τον αντιλήφθηκαν. Αντιλήφθηκαν τα άνομα σχέδιά του, κατάφεραν και τον περιόρισαν στη σκηνή, μέχρι που ο αστυνομικό περίπολο τον παρέλαβε οδηγώντας στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου. Ακολούθως εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υποκράτηση. Εξέλιξη όμως είχαμε και στην υπόθεση απάτης. Θυμόμαστε όλη την υπόθεση αυτή, έκανε το γύρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω Facebook γνωριμίας 63χρονης εκπαιδευτικού με κάποιο δίθεν γιατρό των Ηνωμένων Εθνών που υπηρετούσε στη Συρία. Και μέσα από διάφορες εφάνταστες ιστορίες κατάφερε και τις απέσπασε χρηματικό ποσό ύψους 117.000 ευρώ. Η αστυνομία προχώρησε λοιπόν χθες το απόγευμα στη σύλληψη 35χρονου Νιγηριανού και της 25χρονης Κύπριας συντρόφου του. Η σύλληψη των υπόπτων έγινε εγκαταστατή μετά την κατάθεση που έδωσε στους ανακριτές 60χρονος από τη Λευκοσία, ο οποίος κρατείται με δικαστικό ένταλμα για την ίδια υπόθεση. Εναντίον της 25χρονης Κύπριας δεν προέκυψε οτιδήποτε και αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο Νιγηριανός αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου σε λίγο για σκοπούς έκδοσης διατάγματος κράτησής του. Ανακρινόμενος ο Νούφια παραδέχθηκε ότι πήρε τα χρήματα της παραπονούμενης, όχι για δικό του λογαριασμό, αλλά για λογαριασμό άλλου Νιγηριανού, τον οποίο κατονόμασε και εκδόθηκε εναντίον του ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα. Απλά αυτό ήταν ο μεταφορέας, αντιλαμβανόμαστε, όπως ισχυρίζεται. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Μιλίτσα, πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται